ίδιο το σκηνικό με αυστηρούς ελέγχους και πρόστιμα και στη Θεσσαλονίκη. Συνδεόμαστε αμέσως με την Αναστασία Αργυριάδου. Δέσποινα, στο μικροσκόπιο των αρχών είχαν μπει τις τελευταίες ημέρες αναρτήσεις στα social media διοργανωτών κορονοπάρτι και αυτή η έρευνα είχε αποτέλεσμα. Σε μια περίπτωση μιας ομάδας νεαρών που διοργανώνει συχνά σε περίοδο πανδημίας τέτοιου είδους πάρτι στη Θεσσαλονίκη, είχαν στείλει μήνυμα τις τελευταίες ώρες στους ενδιαφερόμενους για το σημείο που θα γινόταν το κορονοπάρτι. Έτσι λοιπόν, γύρω στη 1:30 το πρωί έγινε έφοδος της αστυνομίας σε παλιό εργοστάσιο στην περιοχή του Αγγελοχωρίου. Οι συμμετέχοντες είχαν προλάβει και είχαν αποχωρήσει από το χώρο. Ωστόσο, συνελήφθη 46χρονος, όπου βρέθηκε με πλήρες εξοπλισμένο ηχοσύστημα. Οι έλεγχοι της αστυνομίας, όπως είπες και εσύ, ήταν σαρωτικοί και βεβαιώθηκαν και 121 πρόστιμα χθες για μη χρήση μάσκας. Την ίδια ώρα, η επέλαση της μετάλλαξης όμικρον διαφαίνεται και στις εφημερίες των νοσοκομείων. Μια πολύ δύσκολη νύχτα ήταν αυτή η πρώτη της νέας χρονιάς για το νοσοκομείο Αχέπα με 43 εισαγωγές, ενώ στο Παπαγεωργείο που ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί την εφημερία, μέχρι τώρα σημειώθηκε ο αριθμός ρεκόρ, περισσότερες από 350 προσελεύσεις. Όπως μας έλεγαν οι γιατροί, 8 το πρωί που ξεκίνησε η εφημερία Δέσποινα, ήδη 70 άτομα περίμεναν να εξεταστούν ως ύποπτα κρούσματα κορονοϊού.